Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ στον Άγιο Στέφανο παραμένουμε μετά τη λήξη του δεύτερου φιλικού του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου με το Μοσχάτο, όπου ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου επικράτησε με 4-2. Μετά τον προπονητή, τον Γιάννη Μακίνα, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας, τον Δημήτρη τον Μακρύ. Πρόεδρε, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν πρώτον. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Πρόεδρε, ταράξατε τα νερά, να πω έτσι. Φοβερές μεταγραφές για τα δεδομένα της ΑΕ ψανά. Ξεκάθαρος στόχος η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Όταν ξεκινήσαμε το επί κορονοϊού εποχή, να το πω έτσι, και ο σχεδιασμό της ομάδας, ο στόχος μας ήταν από την αρχή ο πρωταθλητισμός. Με το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο, με τον κύριο Λεπαντεραζίου, τον κύριο Παπαναστασίου, τον κύριο Φώτη, τον κοινικό μας αρχηγό, τον κύριο Μαγκίνα, είπαμε ότι φέτος ξεκάθαρα ο στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν υπάρχει για μας δεύτερη θέση. Και αυτό είπα και στα παιδιά όταν ξεκινήσαμε 24 του μήνα Παρασκευή, ότι για μένα δεν συζητώ καν δεύτερη θέση. Είναι μόνο το πρωτάθλημα στόχος και τίποτα άλλο. Θα είναι αποτυχία μεγάλη για μας αν δεν πάρουμε το δεύτερο πρωτάθλημα. Παρόλο που είναι δύσκολες οι εποχές και από οικονομικής άποψης και τέτοια, εσείς δεν το σκεφτήκατε καθόλου και φέρατε παίκτες που είναι ονόματα και για αυτή την κατηγορία. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Φέτος, καλός ή κακός, έτσι, επειδή υπάρχει μεγάλη αγάπη για την ομάδα, επί χρόνια απασχολούμαι σαν αντιπρόεδρος, ήμουν χρόνια πολλά δηλαδή στον κύριο Λεπαραζή, και φέτος ανέλαβα πρόεδρος, από πέρσι δηλαδή, συγγνώμη, πρόεδρος στην ομάδα, έτσι, φέτος έβαλα το χέρι στην τσέπη λίγο παραπάνω, με σκοπό αυτό που σας είπα, να πάρω το πρωτάθλημα. Και θα το πάρω, δηλαδή, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου και στα παιδιά, είμαι τόσο σίγουρος που ποτέ δεν ήμουν ξανά έτσι. Ωραία. Από ό,τι μου είπε και ο coach, πήρατε έναν μικρό νεαρό σε ηλικία παίκτη, θα γίνει ακόμη μια μεταγραφή ενός ακόμη νεαρού και κλείνει το ρόστερ. Ναι, έχουμε έρθει σε συμφωνία με δύο μικρούς του 2002, από προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Τους περιμένουμε στην ομάδα μας από εβδομάδα. Και πρώτα αφού έχουμε κλείσει, εκτός αν τρελαθεί ο πρόεδρος και πουλήσει όλα τα φέρετρα, και πάρει κανένα ακόμα παίχτη και πάμε full. Ωραία. Τώρα, από τις υπόλοιπες ομάδες έχουν ενισχυθεί και οι υπόλοιπες ομάδες. Υπολογίζετε κάποια ομάδα? Ποιες ομάδες φοβάστε? Δεν ξέρω αν... Κοιτάξτε να δείτε. Όλα κρίνονται στο γήπεδο, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, εγώ όπως είπα, πιστεύω πολύ στην ομάδα μου, έτσι, γιατί πιστεύω ότι έχουν το καλύτερο ρόστερ και το πιο ποιοτικό ρόστερ της κατηγορίας. Σίγουρα κάποιες ομάδες έχουν ενισχυθεί, όπως η Άρης Βούλα, στο Κοροπή, η Τριγλία Ραφίνας. Αλλά εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου, έτσι, και πιστεύω ότι φέτος η ομάδα μας δεν θα έχει αντίπαλο. Οι φίλαθλοι είναι κοντά σας, σας στηρίζουν, θέλετε μεγαλύτερη συμπαράσταση? Οι φίλαθλοι μας είναι πάντα κοντά στην ομάδα και ειδικά όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, το κήπεδο είναι πάντα γεμάτο. Άρα τους θέλετε δίπλα σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που έτσι γίνεται ακριβώς, για έτσι να ακριβώς πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανώδου. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ωραία. Η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος, ο κ. Καλαπατέλης, είναι δίπλα μας. Έτσι, όλο αυτό το πέρσι που ξεκίνησε την Προεδρία του, σαν Δήμαρχος, είναι δίπλα μας, μας στηρίζει και όνειρό του Δημάρχου είναι να δει η ομάδα σιγά με εθνική. Οπότε είναι κοντά μας ό,τι να χρειαστούμε. Πώς βλέπετε την εικόνα των πρωταθλημάτων της ΕΨΑΝΑ, το επίπεδο των πρωταθλημάτων της διοργάνωσης, ναι, μάλιστα? Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα η ΕΨΑΝΑ από τότε που ιδρύθηκε σαν το 2000, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τις καλύτερες πιστεύω ενώσεις των όλων των τοπικών πρωταθλημάτων. Έτσι, το επίπεδο του κάθε χρόνο ανεβαίνει. Οι παράγοντες της ένωσης είναι άξιοι παράγοντες, πιστεύω, έτσι, που θα είναι και αυτοί με την πλευρά όσο μπορούν τα σωματεία. Πιστεύω ότι και εγώ δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο θέμα της αντιμετώπισης από την ΕΨΑΝΑ. Το επίπεδο της διαιτησίας. Εντάξει. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε με διαιτησία, πιστεύω. Όλα καλά. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ναι, ποια είναι και πού μπορεί να βοηθήσει η Ένωση? Είναι το οικονομικό σίγουρα. Κοίτα, σίγουρα ξεκινάμε το οικονομικό κομμάτι, γιατί όπως κάθε ερασιτεχνικός παράγοντας που είμαστε εμείς, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες παράγοντες, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, έτσι, από μόνοι μας βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δεν έχουμε κάποιους πόρους από πουθενά, αλλά επειδή αγαπάμε αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο και ειδικά τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, από την τσέπη μας και το στέρημά μας βάζουμε ό,τι μπορούμε για την ομάδα. Αξίζει κάποιος νέος παράγοντας να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Πιστεύω ότι ναι. Ωραία. Πρόεδρε, κλείνοντας,
καλή σεζόν, να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανόδου. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μήνυμα που στέλνετε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Ηλίου Στεφάνου. Θέλουμε να είναι κοντά μας, να είναι κάθε και το γήπεδο γεμάτο και να είναι σίγουροι ότι φέτος όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την γάμα σιγά με εθνική την ανόδο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με υγεία πάνω απ' όλα και θα είμαστε δίπλα σας. Ό,τι θέλετε. Να προβάλλουμε την προσπάθειά σας και όλων των ομάδων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.